Πάμε, φίλε και φίλοι, στην αρχαία Ελλάδα. Σήμερα θα περάσουμε στο φάσμα της μυθολογίας ή μυθιστορίας. Για μένα η μυθολογία ή ο μύθος είναι ιστορικό γεγονός μεταφερόμενο δια του λόγου. Για να ξέρετε τι σημαίνει μύθος. Θέλω να δούμε λίγο τον Αχιλέα. Για πολλούς ο Αχιλέας είναι η ηρωικότερη μορφή της Ηλιάδος. Για μένα δεν είναι έτσι καλλιώς ηρωική μορφή ή το ο Έκτορ, ο Έκτορας. Κάτι την άποψή μου. Καλός οικογενειάρχης, καλός πολεμιστής. Μπορούσε να δώσει την Ελένη πίσω για τελειώνει η ιστορία. Δεν την έδωσε. Στήριξε τον αδερφό του τον Πάρη. Εξαιρετικός ο Έκτορας. Και φαίνεται ότι αυτόν μαζί με τον Οδυσσέα του εκτιμά δεόντως ο Όμηρος. Ο Αχιλλεύς. Ποιο ήταν αυτό ο περιβόητο περιόνιμο Αχυλέα. Αυτή η μορφή, τι συμβόλιζε, εν πάση Συμβόλιζε το Ιάν Τσούδη. Και λέω ότι δεν ήταν ηρωική μορφή για ένα και μόνο λόγο, ξέρετε. Ήξερε ότι είναι άτροτο. Θα μου πείτε, είχε μάθει, όμως ότι αν πήγαινε με βάση ε, του ιονού που πήρε, ότι θα πέθαινε από την Αχύλιο Πτέρνα. Ήταν ηρωική μορφή. Ο χείρονα λοιπόν το μεγάλωνε με τι αρχαίε αρετέ, την περιφρόνηση των αγαθών και του κόσμου. Την απέκτηρα δηλαδή στο ψέμα και την εγκράτεια. Ήταν οι άξονε του χείρονο σε σχέση με την εκμάθηση του Αχυλαίου. Τι έμαθε ο Αχυλαία. Τον έτρεφαν αποκλειστικά με εντό τριαλονταριών και αγριογούρνων για να του μεταδώσουν τη δύναμη αυτών των ζώων. Και εδώ ακριβώ, επειδή αυτά που σα λέω από την αρχαία ελληνική γραμματεία είναι αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον μέχρι τον 6ο αιώνα, ίσω και μέχρι τον 5ο αιώνα και τον 3ο αιώνα προ Χριστού, στην Ελλάδα υπήρχαν λιοντάρια. Να ξέρετε, είχαμε λιοντάρια. Στον αιώνα του αναφέρονται, ε, και αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να ήταν λεοπαρδάλει, ε, ε, τα όντα, τα τέσσερα που κατασπάρασαν πάρα πολύ Πέρσες. Πέρσε. Αν δείτε τυχογραφίε από αρχαίου ναού στη Μακεδονία, βλέπετε κυνηγούν λιοντάρια. Κανονικό λιοντάρι, το κυνηγάνε. Με μέλι του δίναν μέλι, που του θα έδινε και τη γλυκύτητα για την πυθό. Και με μεδούλη αρκούδα. Αυτά είναι καταγραμμένα για την τροφή που έτρωγε ο Αχιλλέας. Από το χείρονα ο Αχιλλέας πήρε το όνομα Αχιλλέας. Το λέγανε Λιγύρωνα. Τον Αχυλέα. Να ξέρει, Γιάννη έτσι, έτσι. έτσι σε λέγανε. Ο Αχιλλέας έγινε διάσημο και ξακουστό κυρίω από την Ιλιάδα, φίλε και φίλοι. Και εκεί φαινόταν το μεγαλείο του ανδρός σε δύο γεγονότα. Ήταν και λίγο αψής, σκοτώθηκε με το λαγαμέμνονα για τα μάτια της Βρυσίδας, αν δεν κάνω λάθος, ή της Χρυσίδας. Να μην κάνω λάθος. Εκεί όμως που φάνηκε το μεγαλείο του ανδρός είναι στη σχέση του με τον φίλο του τον Πάρη, τον Πάτροκλο αδερφές ψυχές, όχι όπως το εννοούν κάποιοι, ήταν δύο σώματα σε μια ψυχή. Τον λάτρευε, ήταν φίλη. Η έννοια της φιλίας στην αρχαιότητα ήταν τελείω διαφορετική από τη σημερινή έννοια. Ήταν φίλοι. Φίλοι. Και το δεύτερο που πραγματικά τον θαυμάζει στον άνθρωπο είναι μετά τη δολοφονία του Έκτορα, που δυστυχώ ξεφεύγει, σέρνει από πίσω από το άρμα του το άψυχο κουφάρι του Έκτορος και όταν έρχεται ο Πρίαμος και κλαίει, κάνει το μεγαλόψυχο. Του δίνει το σώμα του γιού του. Εχθρή, έτσι. Του δίνει το σώμα του νεκρού έκτορα. Είναι μερικά σημεία που δείχνουν το χαρακτήρα του ανδρός. Το θέμα της δεν είναι η άλωση της τρίας. Τα ξέρετε για την Λιάδα. Όχι. Αν διαβάσετε, η οργή του Αχιλέα είναι το θέμα της Ιλιάδας. Διότι η οργή αυτή θα προκαλούσε το χαμό των Ελλήνων. Η αποχώρηση του Αχιλέα από, το, από τη μάχη, γιατί παρεξηγήθηκε με τον Αγαμένο, ένα παρά την προσπάθεια του Οδυσσέα, του Νεοπτόλου και πολλών άλλων, να τον πείσουν να επιστρέψει στη μάχη, θα έκανε τους Αχαιούς να χάσουν τον πόλεμο. Ο Αχιλέας ήταν γιος του Πιλέα, που βασίλευε στην πόλη της Φθίας στη Θεσσαλία. Φθία είναι η εδώ κοντά στην Λαμία από πάνω, βάση πτώση. Και είναι η περιοχή όπου ο ίδιο ο Όμηρος στην Ιλιάδα την αναφέρει ω περιοχή των Ελλήνων. Του μυρμηδώνε αποκαλεί Έλληνε ο Όμηρος. Από τη μεριά του πατέρα του κατάγεται κατευθείαν από το γένο του Δία. Ενώ η μητέρα του είναι μια θεά, η Θέτιδα, η κόρη του ωκεανού. Άρα έχει γένο θεϊκό. Είναι ημίθεο, άτρωτο, ισχυρό. Όταν μεγάλωσε, άρχισε να ασκείται στο κυνήγι στο δάμασμα των αλόγων, δηλαδή στο να δαμάζει τα άλογα, καθώς και την ιατρική, ήταν γιατρός. Ο Αχιλέας ήταν γιατρός. Το ακούτε αυτό, γιατρός. <coughs> Μάθαινε να τραγουδά και να παίζει λύρα. Δείτε τώρα, έτσι, μια τεράστια φυσιογνωμία στρατιωτική. Πόσα πράγματα μαζί δασκόταν και έμαθε. Όχι ένα, πολλά. Και επί τη ουσία δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά ήταν πολλά πρόσωπα. Ήταν η προσωμείωση, η προσωποποίηση του ιδανικού, του τέλειου, του στόχου που κάθε αρχαίος Έλληνα έπρεπε να έχει. Εξού και τον είχε πρότυπο ο Εξού και ο Ιλίο Ηλί, Κέσσερα τον είχε πρότυπο. πρότυπο. Εξού και ο Μωάμεθο ο τον είχε πρότυπο. Μαζί με τον Αλέξανδρο. Όχι τυχαία. Ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή. Μια μορφή που όμοιά το πιστεύω και το λέω, δεν θα συναντήσουμε άλλη.